Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και πάμε στον κύριο Αθανάσιο Κόκκινο. Καλησπέρα σας. Ο οικονομολόγος και ο κύριος Κόκκινος είναι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα έχουν τεθεί διάφορα θέματα. Ό,τι σχολιάστε, ό,τι νομίζω. Ως προς το ζήτημα της Κυπριακής ΑΟΖ, επειδή είναι μείζον ζήτημα που αφορά την περιοχή, ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να κομπάζουμε ως ελληνισμός για αυτή την εξέλιξη, την θετική, διότι αυτή συνέβη ένεκα της διεθνούς συγκυρίας. Οι σημαντικοί παράγοντες, παύλα, παίκτες, ενεργειακοί σε αυτή την υπόθεση, προτιμούν να έχουν συνεταίρο την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι την Τουρκία. Αυτός είναι ο λόγος που συνέβη, κατά τη γνώμη μου, αυτή η θετική εξέλιξη. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία, την ελληνοκυπριακή πλευρά, να διατηρήσει την κρατική της οντότητα. Διότι ο Βρετανικός παράγων, επειδή έχει μείνει απ' έξω κατά κάποιον τρόπο από όλη αυτή την σημαντική ενεργειακή εξέλιξη, πιέζει για μία λύση, ας το πούμε, συνομοσπονδίας, η οποία θα μεταβάλει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα προτεκτοράτο που ούτε κυβέρνηση θα υπάρχει κατ' ουσίαν, κατά τη γνώμη μου, ούτε μέλλον. Το βασικό δηλαδή που πρέπει να κάνει η ελληνική, παύλα ελληνοκυπριακή πλευρά, είναι να διατηρήσει αυτό που έχει. Αυτό δηλαδή που είχε πει με άλλα λόγια ο Αΐμνηστος Παπαδόπουλος, ότι παρέλαβα κράτος και δεν μπορεί να παραδώσω κοινότητα. Εδώ δεν θα παραδοθεί ούτε καν κοινότητα, αν οδηγηθούμε σε κάποιο σχέδιο. Έχει ισχύει όμως η θέση της Κύπρου, διότι έχει το τόξο. Εντάξει, είναι Αίγυπτος, Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα. Η κυπριακή πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το θύμα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι. Η Τουρκία έχει καταλάβει ένα μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οφείλει να συνδιαλέγεται, δεν μπορεί να κόψει το διάλογο και γι' αυτό προσέρχεται. Αλλά από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε λύση από αυτά που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή οδηγεί σε ματέωση του Κυπριακού κράτους. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γιατί ακριβώς λόγω της διεθνούς συγκυρίας αυτή τη στιγμή ανοίγεται ένα παράθυρο οικονομικής επιτυχίας της Κύπρου στο άμεσο μέλλον. Οικονομικού θριάμβου. Στον οποίο ενδεχομένως να συμμετέχει και η Ελλάδα. Στην ιστορία, κάποια στιγμή ενδέχεται και η Ελλάδα να έχει μέρος θετικά. Έτσι. Τώρα, ως προς το θέμα του, να πω δύο λόγια του χαμόγελου του παιδιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιλύεται, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, εδώ και τώρα. Κάποια ιδρύματα, μπορεί να είναι πολλά, αλλά είναι κάποια, ας πούμε, όπως το χαμόγελο του παιδιού, που προηγούνται. Σε αυτά, με μια νομοθετική πρωτοβουλία, αυτά μπορεί να εξαιρεθούν και από τον ΕΝΦΙΑ και από άλλους φόρους. Τώρα, γιατί δεν εξαιρείται, γιατί δεν εξαιρούνται, δίδονται διάφορες απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου. Θα δεν φορολογήσουμε πολιτική, και τη φιλανθρωπία σε καθεστώς μνημονίου. Ναι, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, γι' αυτό χρόνια τώρα και πρώτου ΕΝΦΙΑ και από τις ημέρες του φόρου μεγάλης ακίνησης περιουσίας, πάντα υπόκειντος σε φόρο ακινήτων αυτά τα ιδρύματα, ενώ κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε. Τώρα, η επίκληση της επιτήρησης, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να σταθεί, διότι εάν συνεχώς επικαλούμεθα το μνημόνιο και την επιτήρηση, τότε ματαιώνουμε και αναιρούμε τα πολιτικά επιχειρήματα και το πολιτικό παιχνίδι. Γι' αυτό υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, ακριβώς διότι εισηγείτο κάποια άλλη πολιτική. Αν μυρολατρικά θεωρήσουμε ότι η επιτήρηση και τα μνημόνια μας οδηγούν σε ένα μονόδρομο, τότε σταματάει το πολιτικό παιχνίδι. Σταματάει η πολιτική αντιπαράθεση και είμαι πλέον έρμεα των δανειστών. Δεν έχει καμία σημασία αν υπάρχει κυβέρνηση του Α ή του Β. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν είναι τα μνημόνια και οι δανειστές τόσο επεμβαίνουν σε κάποια πράγματα. Ωστόσο, σε ορισμένα, όπως το συγκεκριμένο,
το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να το εξαιρέσει, κατά την άποψή μου. Σε όλα επειδή δεν ήταν προαπαιτούμενα. Τι ζητάγανε, μέχρι να πληρώσει το κράτος τα δικαστικά έξω του Γεωργίου. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην επιβεβαιώσει. Το θέμα είναι γιατί τα δέχονται οι κυβερνήσεις. Κατά τη γνώμη μου, επεμβαίνουν χοντροειδώς. Δηλαδή, σου λένε ότι εμείς θέλουμε τόσο πλεώνασμα. Το πώς θα το κάνεις εσύ σε αυτό. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν έτσι. Συντάξει, και εγώ πάντως. Και επιπλέον δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ορισμένα ιδρύματα. Αν μου επιτρέπετε, εν μέρη θα συμφωνήσω με τον κύριο Κόκκινο. Δηλαδή, η Τρόικα αυτό το οποίο ζητάει είναι να παίρνει τα χρήματα από ένα συγκεκριμένο φόρο. Από εκεί και πέρα δεν σας λέει ότι αν εξαιρέσεις κάποια ιδρύματα, προφανώς και δεν το λέει. Η Τρόικα κάθεσε και μπήκε ακόμα για το πώς θα εισπράττουν τα πολιτικά κόμματα, κύριε Καζαφάρη. Κύριε Κουτζάνη, άλλο σας είπα. Νομίζω ότι. Σε όλα μπαίνει. Μην τον κοροϊδευόμαστε. Πάμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Καβαθά. Καλησπέρα, κύριε Κουτζάνη, και εσάς και στον κύριο Κουρίκη στο πάνελ και βεβαίως στους τηλεθεατές σας. Έχετε κάνει μια παρέμβαση σήμερα που ζητάτε από την κυβέρνηση να στηριχθούν επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας που υπέστησαν μεγάλες ζημίες τη Δευτέρα το βράδυ. Τι μεγάλες ζημίες. Τι έκταση είναι αυτές οι ζημίες, κύριε Γιώργο. Οι ζημίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, πάνω από 5-10 χιλιάδες για κάθε επιχείρηση. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που καταρχήν για μένα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να προστατεύσει την περιουσία είτε των πολιτών, των νοικοκυριών, είτε και των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί μια ομάδα πολιτών οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο μιας παράνομης συνάθρησης και με κουκούλες να καταστρέφουν επιχειρήσεις ή να καταστρέφουν αύριο το πρωί σπίτια. Η αστυνομία δεν ήταν εκεί, κύριε Καβαθά. Η αστυνομία, όσο παρακολουθούσε την πορεία, ήταν υπό έλεγχο η κατάσταση. Όταν αφέθηκαν μόνοι τους, κατέστρεψαν τον εμπορικό τον δρόμο της Αθήνας. Και οι εικόνες αυτές, αντιλαμβάνεστε, ότι επηρεάζουν και το τουριστικό προϊόν. Διότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η Αθήνα είναι τουριστικός προορισμός. Δόξα τω Θεώ, είναι ένας κλάδος της οικονομίας που πάει καλά. Και θα πρέπει εδώ η εικόνα που δείχνεται στο εξωτερικό να μην είναι εικόνα κατεστραμμένων επιχειρήσεων από μια ομάδα πολιτών, εντός εισαγωγικών των πολιτών, διότι κάθε άλλο παρά πολίτες μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς. Ναι. Και στο διάβημα που κάματε, είχατε κάποια ανταπόκριση, κάποια απάντηση? Αυτό απευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Οικονομίας και Οικονομικών. Τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, γιατί θα πρέπει, ξέρετε, είναι ακόμα οι συνάδελφοί μου στην Κεφαλονιά δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις του σεισμού πριν από 3 χρόνια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση η οποία έχει ήδη προβλήματα στην ίδια τη λειτουργία της μέσα από τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί τα τελευταία 7 χρόνια στη χώρα. Τη μείωση της κατανάλωσης από τις οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων και ταυτόχρονα να δέχεται και καταστροφή από έκνομες ενέργειες συμπολιτών μας. Κύριε Καβαθά, μια και σας έχουμε, πέστε μας από πλευράς λουκέτων και η κατανάλωση, πόσο έχει κατέβει? Κοιτάξτε, κύριε Κουρή, το εξάμηνο που τελείωσε δεν είναι καλό για την αγορά, παρόλο ότι οι δείχτες της οικονομίας μπορεί να δείχνουν ότι υποχωρούν αρκετά. Αυτό στην πραγματική οικονομία δεν είναι ορατό. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και τα βλέπουμε αυτά τα προβλήματα να τα επιδεινώνουν και παραδείγματος χάρη και οι καθημερινές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων από ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο στο δημόσιο όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσο συνεχίζεται να αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα είτε στο δημόσιο είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, να ξαναβλέπουμε ληξιπρόθεσμα σε προμηθευτές, σημαίνει ότι ακόμα η όποια βελτίωση η ψυχολογική έχει επέλθει δεν έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Αυτή η ιστορία του εξοδικαστικού μηχανισμού θα βοηθήσει? Ο εξοδικαστικός μηχανισμός έχει το θετικό ότι επιτέλους με υστέρηση χρονική έχουμε ένα νόμο ο οποίος μπορεί να, στον οποίο μπορεί να προσφύγει μια επιχείρηση.
Από την άλλη πλευρά, εδώ το κρίσιμο είναι το ρόλο που θα παίξουν οι τράπεζες. Το έχω πει και άλλη φορά δημόσια, το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Εάν το τραπεζικό σύστημα της χώρας, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, είναι αποφασισμένες να στηρίξουν τη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, κρατάω τις επιφυλάξεις μου. Σε όλη αυτή την ιστορία, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο μηχανισμός ως νομοθέτημα, είχαν ζητηθεί οι δικές σας απόψεις και οι προτάσεις? Κοιτάξτε, οι προτάσεις, εγώ ενημερώθηκα και από τον κύριο Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δαγασάκη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου και αφού τέθηκε αυτό υπόψη των πιστωτών. Παρεμβάσεις αντιλαμβάνεστε δεν μπορούσαν να γίνουν. Βεβαίως ο κύριος Κουρμούσης, ο γραμματέας, ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους, έχει δει και προβλήματα και υστέρηση που έχει ο νόμος σε διάφορα σημεία του, που τα είχαμε επισημάνει και εμείς πριν την ψήφιση στη Βουλή και στην τοποθέτησή μας στην αρμόδια επιτροπή, και νομίζω ότι προχωράει στις βελτιώσεις. Από τις 3 Αυγούστου η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας θα είναι έτοιμη. Βεβαίως δεν θα υπάρχει διασύνδεση με τις πλατφόρμες τόσο των τραπεζών όσο και της ΔΟΗ και των ασφαλιστικών ταμείων, του ΕΦΚΑ. Ελπίζω το πλήρες σύστημα να είναι σε εφαρμογή στα μέσα φθινοπόρου. Θα είναι από τις 3 Αυγούστου το σύστημα θα λειτουργήσει, κύριε Καβαδά. Και επίσης έχουμε και τις 120 δόσεις τώρα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τα κάτω από 20.000. Δηλαδή κάνουμε κάθε προσπάθεια. Και μέσω του εξοδικαστικού θα μπορούν να μπουν. Το άθροισμα. Όσοι δεν ενταχθούν στον εξοδικαστικό θα μπορούν να ενταχθούν σε μια ρύθμιση με περισσότερες. Μια προϋπόθεση που μπαίνει ότι στα 3 χρόνια μία πρέπει να είναι κερδοφόρα. Και δεν είναι κερδοφόρα. Μιλάμε για, κύριε Κουρή, να μην υπάρχει παρεξήγηση, μιλάμε για την καθαρή θέση της επιχείρησης. Δηλαδή έσοδα-έξοδα. Να έχουμε μία χρονιά, ένα ευρώ έστω να έχει κέρδη. Καλά, μπορείτε μια μέρα να είναι, το ένα χρόνο να είναι εντάξει, τον άλλο να μην είναι. Ναι, σου λέει στα 3 χρόνια έναν πρέπει να τον πετύχεις. Ναι, μα πώς τον πετύχεις. Πώς. Μια επιχείρηση που έχει πάει την κάτω βόλτα. Πρέπει να βάλεις κάπου ένα μέτρο. Το ότι να μην βάλεις καθόλου μέτρο πάλι δεν είναι και το ορθότερο. Αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για την καθαρή θέση της επιχείρησης, δηλαδή έξω οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά, δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτές, η καθαρή θέση της επιχείρησης, το 1 ευρώ τουλάχιστον, νομίζω ότι από εκεί πέρα θα μιλάμε για μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Καβαδά. Ευχαριστούμε, κύριε Καβαδά. Εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να αρχίσουμε έναν επόμενο γύρο με τους καλεσμένους μας. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.